στην Κρήτη μεταξύ πολλών άλλων. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως εντός εισαγωγικών ολική καταστροφή. Η Κρήτη είχε τη μεγαλύτερη μεταβολή στην ανεργία από κάθε άλλη ευρωπαϊκή περιφέρεια. Μάλιστα. Και που τώρα υπάρχει βελτίωση όμως. Ναι, βέβαια, το 2021. Και έχουμε, το 2021 είχαμε μια σημαντική βελτίωση στην οικονομική κατάσταση αμφότερων του εργατικού δυναμικού και των επιχειρήσεων. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι 50% του εργατικού δυναμικού σημειώνει ότι τη διετία 2021 αθρηστικά τα εισοδήματά τους έχουν μειωθεί σε σχέση με την προτέρα κατάσταση. Οπότε αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Ναι, τα νέα φαίνονται καταρχάς καλά. Όπως επίσης και ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν, έχει πέσει μέσα στο 2021 στο 19%, το οποίο είναι πολύ σημαντική μείωση σε σχέση με το 34,5% που ήταν συνολικά ο δείκτης για το 2020. Σε ό,τι αφορά την ίδια την ανεργία στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, έχει μειωθεί και άλλο στην Κρήτη αρκετά κάτω από τον εθνικό μέσο όρο, δηλαδή τον Νοέμβρη του, που έχουμε τελευταία σταθμισμένα στοιχεία, τον Νοέμβρη του 2022, η ανεργία ήταν 8,2% στην Κρήτη. Μάλιστα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι εποχική αυτή, επειδή πήγε καλά ο τουρισμός. Βέβαια. Μην ξεχνάτε ότι ένα μέρος της αγοράς εργασίας στην Κρήτη είναι απόλυτα συναρτημένο με την εποχική απασχόληση, στην οποία στο 2021 έχουμε πλήρη επανάκαμψη στην εποχική απασχόληση, δηλαδή θα έλεγα αποκατάσταση της κατάσταση των πραγμάτων από τα προηγούμενα χρόνια. Η εποχική απασχόληση ξανά παίρνει μπρος. Αυτό βελτιώνει τους δείκτες της απασχόλησης, τους δείκτες της οικονομικής κατάστασης του εργατικού δυναμικού και απομειώνει την ανεργία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε σε συνέχεια και όσο συζητήσαμε προηγουμένως, ότι η εποχική απασχόληση είναι μια μορφή επισφαλούς απασχόλησης. Μάλιστα. Κύριε Ταρουδάκη, ποια είναι η δική σας παρατήρηση? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο κύριος Παπαδάκης, ότι η επισφάλεια παραμένει, όπως βλέπουμε και από τον πίνακα αυτών. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη απομείωση της επισφάλειας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία φαίνεται να πηγαίνουν καλά αμέσως μετά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας, δεν έχουν αλλάξει δυστυχώς την κατάσταση με την οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι. Κύριε Ταρουδάκη, είναι και τα μεγέθη, αλλά δεν υπάρχει αυτή η πορεία προς τα εμπρός την οποία θα θέλανε. Επειδή είναι τώρα στατιστικά τα στοιχεία αυτά που βλέπουμε, θέλω να το ρωτήσω έτσι για να γίνει κατανοητό και σε απόλυτους αριθμούς. Το βλέπουμε αυτό να πηγαίνουν καλά? Γιατί καμιά φορά μπορεί τα στατιστικά να μας παραπλανούν. Ένα 50% να είναι απλά ένας από ένα δείγμα δύο ατόμων. Λοιπόν, όπως είπα και ο κ. Παπαδάκης προηγουμένως, υπάρχουν και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά ή τα ποσοτικά στοιχεία, τα οποία για παράδειγμα δείχνουν ότι υπάρχει μείωση των αμοιβών των εργαζομένων. Αλλά αυτό το οποίο αποτυπώνει αυτή η κατάσταση είναι ότι παρά αυτή την μείωση φαίνεται να μπορούν να τα βγάζουν πέρα. Αυτό τώρα είναι μια σύνθετη παρατήρηση η οποία πρέπει να μας προβληματίσει και να δούμε μήπως οφείλεται και σε μια βελτίωση της ψυχολογίας των εργαζομένων, όταν απαντούν δηλαδή ότι ξέρετε εμείς μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μετά από την πανδημία. Μήπως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι βλέπουν πραγματικά ένα φως μπροστά τους και αυτό οδηγεί στο να πούνε τα πράγματα ότι πηγαίνουν καλύτερα. Ωστόσο, τα ποσοτικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν, όπως είπαμε, με τους μισθούς, δείχνουν ότι δεν υπάρχει αυτή η ανάλογη αύξηση. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.